Και ας πούμε, ας δούμε λιγάκι τι γίνεται στον κόσμο. Να πάρουμε τα φάρμακα πρώτα απ' όλα. Στην ιατρική βιομηχανία, τη φαρμακευτική. Η περίφημη έννοια του direct to consumer advertising. Στα φάρμακα. Στην Ελλάδα δεν το έχουμε ζήσει τόσο έντονο. Τώρα βλέπετε σιγά σιγά και βγαίνουν κάτι διαφημίσεις, οι οποίες λένε για τον πόνο, για τούτο, για τ' άλλο, έτσι. Ξέρετε πάρα πολύ, όλοι σας, το πιο πιθανό από όλα, έχετε ταξιδέψει στις ΗΠΑ, ότι στο σούπερ μάρκετ θα βρείτε και ένα τμήμα που έχει ένα σωρό φάρμακα. Φάρμακα. Και φυτικής προέλευσης, αλλά και φάρμακα. Και φάρμακα τα οποία μπορούν να είναι δυνητικά επικίνδυνα. Όπως είναι όλων των ειδών τα αντιφλημονώδη, παράδειγμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Νέα Ζηλανδία είναι οι μόνες χώρες στις οποίες είναι νόμιμη η άμεση διαφήμιση προς το κοινό. Να χρησιμοποιήσεις δηλαδή την εφημερίδα, την τηλεόραση, το διαδίκτυο, το οτιδήποτε άλλο, για να διαφημίσεις ένα φάρμακο. Το FDA χαλάρωσε τους σχετικούς κανονισμούς που υπήρχαν από το 1997 ήδη. Το άλλο δεδομένο, το οποίο είναι αυτό το περίεργο και το παράξενο με τη μεγάλη αυτή χώρα από την άλλη μεριά του Ατλαντικού, είναι ότι ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των γιατρών, φτάνει μέχρι και το 75%, αλλά και των αρρώστων, το 71%, αμφιβάλλουν τελικά αν έχει την οποιαδήποτε θετική αξία αυτή η διαδικασία της άμεσης προς το κοινό διαφήμισης των φαρμάκων. Και αυτή τη δεδομένη στιγμή, οι μεγάλες εταιρείες, οι έξυπνες εταιρείες, εκείνο το οποίο κάνουν είναι, κοιτάξτε να δείτε, παρόλο που δεν απαιτείται από το FDA, αρκετές φορές δεν προχωρούν σε αυτή την άμεση διαφήμιση πριν την παρέλευση τουλάχιστον ενός έτους από την κυκλοφορία του φαρμάκου. Θα μου πείτε, βάλανε μυαλό από τη στιγμή που η Merck Sapendon κόντεψε να κλείσει από τις αγωγές που έφαγε μέσα στον πρώτο χρόνο από την ιστορία του συγκεκριμένου φαρμάκου. Ίσως έπαιξε και αυτό το πράγμα ρόλο. Τι γίνεται με την ακόμα χειρότερη ιστορία, με τα devices, τις συσκευές, και βάζοντας τη λέξη συσκευή, είναι οτιδήποτε είναι μη φάρμακο. Και εδώ πέρα είναι μια πολύ μεγάλη έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμα και τα inhalers είναι συσκευές. Έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο ανήκει στο φάρμακο και στην ομοθεσία του φαρμάκου. Σε αυτή την ιστορία, λοιπόν, είναι λίγο ακόμα πιο περίεργα τα πράγματα. Για την άδεια προώθηση στην αγορά δεν απαιτείται η διεξαγωγή οποιασδήποτε κλινικής δοκιμής. Απλά και μόνο διαφοροποιείται η ιστορία σε τρεις κατηγορίες, ανάλογα με το τι ισχυρίζεται για αυτό το πράγμα. Και μόνο τελικά στο 1% των εγκεκριμένων από το FDA συσκευών γίνεται λεπτομερής ανασκόπηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας και μόνο από μελέτες παρατήρησης. Και σε αντίθεση με τις διαφημίσεις των φαρμάκων, όπου εκεί απαιτείται από το FDA τουλάχιστον να έχουν καταθέσει το σχετικό φάκελο στην αγορά, για τα devices δεν απαιτείται η προέγκριση του FDA. Και βέβαια μέχρι τώρα υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα συσκευών τα οποία αποσύρθηκαν λόγω ανεπάρκειας ή και πρόκλησης βλαβών. Άρα λοιπόν έχουμε αυτήν την διαδικασία της διαφήμισης, της προώθησης πραγμάτων που δεν έχει καμία σχέση με την ηθική και με την τιμιότητα, αλλά και με αυτό που ονομάζουμε τεκμηρίωση της αξίας. Παραδείγματα. Έτσι, μια συνέντευξη με τον Μοντή είχε γίνει κάποια στιγμή, όπου ο καημένος είχε χαρακτηρίσει τον τρόπο της εισαγωγής και της διαφήμισης της ρομποτικής χειρουργικής σαν «the black mark in urology». Ήταν η πρώτη φορά που έγινε αυτό το πράγμα με τόσο βίαιο τρόπο. Ήταν η πρώτη φορά που βιάστηκε η συνείδηση των γιατρών, των ουρολόγων, με τόσο βίαιο τρόπο. Από ένα καταπληκτικό πράγμα. Έχουν συνδέσει τον τρόπο που αντιμετωπίζω αυτό το πράγμα με την αντίθεσή μου στη ρομποτική χειρουργική. Όχι. Δεν είναι αυτό. Είναι ο τρόπος που έγινε για αυτό το πράγμα και έχω τις ενστάσεις μου σε άλλα πράγματα. Έχω τις ενστάσεις μου στην εκπαίδευση. Δεν μίλησα προηγουμένως γιατί δεν ήταν αυτό το θέμα μας. Το θέμα είναι το μάρκετινγκ στην ουρολογία. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι μόνο αυτό. Ήταν η ιστορία του πώς μπήκε στο χώρο μας. Και βέβαια δεν είμαστε οι μόνοι που υποφέρουν.
σε αντίστοιχη ιστορία, πάλι στον καρκίνο του προστάτη, η περίφημη ιστορία του Cyberknife. Το ξέρετε ότι σε αυτόν τον τόπο έχει περάσει στο ΚΕΣΥ, παρακαλώ, και νομοθετικά είναι κατοχυρωμένο, αντί να είναι στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, έχει περάσει η αμοιβή ως Cyberknife. Και αν γράψει ο ακτινοθεραπευτής στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, δεν αποζημιώνεται. Δηλαδή έχει χρησιμοποιηθεί brand name για να κοστολογηθεί η ιατρική πράξη. Και πολύ ψηλά. Και πάρα πολύ ψηλά και όχι λίγο. Αλλά το θέμα δεν είναι πάλι αυτό το τι έγινε μόνο στην Ελλάδα. Πάλι αντίστοιχα, αν πάει κανείς στο site της Accuray Corporation που έχει βγάλει το Cyberknife, το μηχάνημα δηλαδή που κάνει στερεοτακτική ακτινοθεραπεία, θα δει μια σειρά από ισχυρισμούς και βγήκανε βέβαια στα επίσημα. Παράκληση για τα κινητά, σας παρακαλώ, στη δόνηση. Και βγήκανε λοιπόν κάποιοι άνθρωποι από το χώρο των ακτινοθεραπευτών και είπαν ότι κοιτάξτε να δείτε, μας λέτε πράγματα και ισχυρίζεστε ότι θα κάνετε καλά και όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν έχετε κάνει και καμιά κλινική δοκιμή για να το αποδείξετε μέχρι τώρα. Ξαναέβαλα, ήξερα ότι ο Γεράσιμος θα έχει την διαφάνεια αυτή. Αλλά ήταν τόσο όμορφο αυτό το άρθρο, γιατί διαπραγματευόταν ακριβώς αυτή την ιστορία του φόβου. Το φόβο να είναι κανείς αυτό που είναι. Και εκεί είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο που οι διαφημιστές, οι μαρκετίστες θα επενδύσουν για να συμβουλεύσουν τον πελάτη τους για το πώς τους υπόλοιπους πελάτες. Και θα θυμηθώ εκείνη την ιστορία. Πελάτες μου, μακαρίτη τον Μπέκο. Λοιπόν, με αυτή την νοοτροπία, πελάτες μου, εγώ δεν μπορώ να κάνω τον γιατρό. Είναι κάτι το οποίο το θεωρώ ότι δεν έχει καμία σχέση με την καθημερινή άσκηση της ιατρικής. Και είμαι, ανήκω σε εκείνη την κατηγορία που θέλω να αμείβομαι για τη δουλειά μου. Αλλά αυτό είναι αλλουνού παπά Ευαγγέλιο. Υπάρχουν και κάποιοι κανόνες ηθικής που δεν μπορεί κανείς να τους κάνει θυσία σε αυτό το βωμό τελικά της αναζήτησης και της... Ό,τι θέλετε. Από το δαφνόκλαρα να είναι αυτό το πράγμα μέχρι πακέτα 500 ευρώ. Άρα λοιπόν, τα είπε ο Γεράσιμος προηγουμένως αυτό το πράγμα, ότι η απάντησή μας όμως, ουσιαστικά, η απάντηση ποια είναι των γιατρών, ότι η ιατρική θα πρέπει να έχει την υπευθυνότητα όχι να πηγαίνει με το ρυθμό που κάποιοι άλλοι τους βαράνε σε αυτή την ιστορία, αλλά ότι θα πρέπει να προωθεί την άποψη ότι η επιστημονική απόδειξη είναι εκείνη η οποία θα φτιάξει την επιστημονική άποψη και γνώμη. Και βέβαια, για όσους ενδιαφέρονται, την έβαλα τη διαφάνεια αυτή για να την έχετε στο αρχείο σας, αν τη χρειαστείτε, υπάρχουν οι τρόποι να αξιολογήσει κανείς και τις καινούργιες τεχνικές και τα καινούργια devices και οτιδήποτε άλλο, όπως υπάρχουν οι τεχνικές για να αξιολογήσει και τα clinical trials τα οποία έχουν γίνει για τα καινούργια φάρμακα και που μας υπόσχονται τα πάντα και τον ουρανό μαζί με αυτή και τα αστέρια του. Αρκεί να τα χρησιμοποιήσουμε. Δεν θέλω να σας φάω πάρα πολύ χρόνο. Δείτε το τι κάνει η ιατρική βιομηχανία για να παρουσιάσει τα θετικά ευρήματα. Χρειάζεται δημοσιεύσεις. Αυτές είναι αποσπάσματα από δηλώσεις στελεχών των εταιριών. Ότι χρειαζόμαστε καλές δημοσιεύσεις σε καλά περιοδικά με πολύ ψηλό impact factor για να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα. Όσον αφορά τη θετική προώθηση για αυτή την ιστορία. Αλλά υπάρχουν και οι αρνητικές. Αρνητικοί τρόποι προώθησης. Πάλι μέσα από την επιστήμη του μάρκετινγκ. Τη σεβαστή επιστήμη του μάρκετινγκ. Που λέει, κοίταξε να δεις, εδώ πέρα μπορούμε να κάνουμε, να χρησιμοποιήσουμε τα αρνητικά στοιχεία. Θα δούμε το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε, τα οποία έχουν μαζευτεί για κάτι συγκεκριμένο. Μπορούμε να δούμε το τι θα γράψουμε για αυτή την ιστορία. Μπορεί να κάνουμε, να βρούμε και άλλους τρόπους να επεκτείνουμε τις ενδείξεις κάποιων πραγμάτων. Και βέβαια, για ελάτε κάτω εσείς, γιατρουδάκια μου, να σας βάλουμε κάτω και να σας κατηγοριοποιήσουμε τι καπνό φουμάρετε, τι θεό πιστεύετε και θα σας χειριστούμε ανάλογα με το τι θεό πιστεύετε.